Κατάμε στη χθες η αίθουσα του Ολύμπιον για την πρεμιέρα της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του Κοζανίτη, Νίκου Κουρού, με τίτλο «Ουτοπία». Αναζητώντας τη μαγεία των βοβών ελληνικών ταινιών της δεκαετίας του 1920 και του 1930, η «Ουτοπία» ανατρέχει και ανασκευάζει δημιουργικά το κινηματογραφικό λεξικό της εποχής με οπτικά εφέ και κωμικά γκάτς. Τα γυρίσματα και η τεχνική της επεξεργασία κράτησαν περίπου ένα χρόνο, ενώ η ταινία ολοκληρώθηκε χάρη στη συμβολή των συντελεστών της με μηδενικό προϋπολογισμό. Η «Ουτοπία», κινηματογραφικό ντεμπούτο του Νίκου Κουρού, συμμετείχε ήδη σε διάφορα φεστιβάλ, κερδίζοντας αρκετές διακρίσεις, ανάμεσά τους το βραβείο ερμηνείας στον Νίκο Κουρού και πρότυπης μουσικής στο Γιάννη Παπαδημητρίου, στο 11ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Κύπρου, το βραβείο πρωτότυπης μουσικής, και στο 7ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Γέφυρες και τιμητική διάκριση στο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Οι προβολές θα συνεχιστούν και σήμερα και μέχρι την Κυριακή στις 8 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Ολύμπιον. Η απόψινή βραδιά είναι ένας σημαντικός σταθμός για την ουτοπία μας που κάνει την πρεμιέρα της στον τόπο όπου δημιουργήθηκε, εδώ στην Κοζάνη. Είμαστε αγχωμένοι, είμαστε συγκινημένοι, αλλά πάνω απ' όλα χαρούμενοι που οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, ο κόσμος μας εδώ θα δει την ουτοπία μας και θα μας πει τις εντυπώσεις του. Χαίρομαι να βλέπω την αίθουσα να γεμίζει και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Χαλκίδη που μας δίνει την αίθουσα εδώ του Ολύμπιον, εσάς εδώ τα τοπικά μέσα που μας στηρίξατε και τα υπόλοιπα μέσα, τα πιο κεντρικά που επίσης ασχοληθήκανε μαζί μας, όλους τους συντελεστές και όλο τον κόσμο που ήρθε απόψε. Όλο αγκαλιάσαμε την πρωτοβουλία του Νίκου, παρήχαμε ό,τι ήταν δυνατόν για να πραγματοποιηθεί, να υλοποιηθεί αυτή η παραγωγή, η οποία όπως γνωρίζετε είναι χωρίς budget, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επισημαίνουμε, γιατί είναι σημαντικό στις μέρες μας, και να αναδειχθεί η σημαντική διάθεση των ανθρώπων που έχουν μεράκι για κάτι, ότι όταν το θέλουμε, υλοποιείται κάποια στιγμή και όλοι συμβάλλουν σε αυτό. Έχουμε μια σημαντική συνεισφορά 120 συντελεστών από την Κοζάνη, από την Πτολεμαϊδα, από τη Σιάτιστα. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να δώσουν το μεράκι τους, την ευαισθησία τους πάνω στην τέχνη κινηματογράφου, και έκανε μια προσπάθεια που οφείλουμε να την τιμήσουμε, να τη σεβαστούμε και την παρακολουθήσουμε απόψε στην πρεμιέρα.